Γιώργο και Γιάννη, επειδή βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι σκέτο μουσείο, με φανέλες, με αναμνηστικά, με τις Παναγιά στα μάτια, είχατε μικρή αυτή την κλίση ή το χόμπι να μαζεύετε πράγματα, να κάνετε συλλογές? Ναι, εντάξει. Εμείς μεγαλώσαμε, είμαστε παιδιά, εγώ τουλάχιστον, παιδιά που μεγαλώσαμε με τα χαρτάκια που λέγαμε τα τότε. Χαρτάκια. Τα χαρτάκια, που αλλάζαμε χαρτάκια. Και τα άλμπουμ. Και τα άλμπουμ, μαζεύαμε άλμπουμ με μανία. Δεν ήμασταν παιδιά του. Τώρα, εντάξει, έχουν αλλάξει. Και έχουν, του app. Εντάξει, έχει εξελιχθεί η κοινωνία, έχουν εξελιχθεί τα πάντα. Εντάξει, εμείς, εγώ νιώθω, με το που μπήκα δηλαδή, ένιωσα τόσο ευχάριστα και τόσο, με πήγε πολύ πίσω το τέτοιο. Είναι υπέροχη η δουλειά, είναι υπέροχο τέτοιο. Δηλαδή μπορείς να κάθεσαι και να... Χαζεύεις. Και να, όχι, τόσο που χαζεύεις, αλλά σου έρχονται και θύμησες. Έκατσα λίγο με τα παιδιά πριν και μιλήσαμε και μου ήρθαν θύμησες από παλιά, από τις βιντεοκασέτες ακόμα που βλέπαμε τότε. Από... Εσύ? Εγώ έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι εδώ πέρα. Μόνιμο, θαμώνα. Θαμώνας. Έχω από τις αρχές τα παιδιά, απίστευτο. Δεν ξέρω, πρέπει να ανοιχτεί για το κοινό, πρέπει κάτι να γίνεται. Είναι απίστευτο, ξέρω τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ, είναι παντού, σε όλες τις διοργανώσεις αθλητισμού, λοιπόν. Ειδικά στα 3-on-3 και σε αυτά είναι παντού. Τώρα έφερα και τα παιδιά μου μαζί για να ξαναέρθουνε, γιατί θέλανε. Εντάξει, είναι κάτι μαγικό, δηλαδή. Έρχεσαι να δεις έναν αγώνα μπάσκετ, έναν αγώνα NBA. Από τις συλλογές σου τότε, από τα χαρτάκια, ποιον είχες σε μεγάλη υπόλοιψη? Εγώ μεγάλωσα με τη δεκαετία του 80, που έπρεπε μία βιντεοκασέτα να την πάρουμε από έναν και μοναδικό, ο οποίος θα πήγαινε στην Αμερική να τη φέρει και να την αλλάξει και να τη μετατρέψει κιόλας, γιατί δεν παίζανε τότε. Έπαιζε ασπρόμαυρα. Αυτό λέγαμε, ζητούσαν πριν από VHS, VHS, VCR, από VCR, κάπως έτσι. Κάπως έτσι λέγονταν. Κάπως έτσι ήταν. Το αμερικάνικο σύστημα ήταν το αλλάξι. Τα χαρτάκια, εντάξει, ήταν Larry Bird, ήταν Michael Jordan, ήταν Magic Johnson, ο Καρίμ. Ήταν εντάξει. Εσύ εκεί στον Καναδά. Καλά, και μετά που ήρθες εδώ πέρα προφανώς. Ναι, ναι, όχι. Ποιος ήταν, παιδί μου, το ειδωλό στο μπάσκετ? Πάντα για μένα ήταν ο Τζόρνταν. Δηλαδή, αυτά που... ο Τζόρνταν φτάνει, δεν έχει. Δεν μπορούσα να... Όλα τα άλλα ήταν μόνο highlights. Γιατί ήταν αυτό, ότι έκανε κάτι παραπάνω από τους άλλους. Δεν είμαι σίγουρος, μόνο ότι... Αν έχεις τη φανέλα μου. Όχι, όχι, τη φανέλα θα τη φέρεις εδώ και θα την αφήσεις. Λοιπόν, εκεί ψηλά πάνω. Λέει Vince Carter. Α, τον έκανα μια πλάκα. Πήγα και το λέω, αυτό είναι το νούμερό μου. Α, το 15, σωστό. Και το λέω, δεν είμαι ρούκι, λέω, είμαι πιο μεγάλος από σένα. Έλα, δε, μπέρα. Ναι, αλλά ούτε γύρισε το κεφάλι. Ούτε έτσι δεν έκανε. Vince Carter, απίστευτο. Κάρφωνε καλά στην προπόνηση. Κάθε μέρα, ξέρεις τι ήταν το, λέω, πώς είναι η star. Είναι παντού σε οποιοδήποτε άθλημα. Παντού star. Δεν έκανε προπόνηση. Και στο NBA είχαν τα τελευταία 15 λεπτά που μπαίνουν μέσα οι δημοσιογράφοι. Ναι. Το media 2-3 λεπτά πριν έμπαινε μέσα, πριν μπουν αυτοί, και καθόταν άλλη μισή ώρα και σούτρινε. Δηλαδή γινόταν 3 ώρες προπόνηση, ναι. Γιατί στο NBA μία προπόνηση κάνουν τη μέρα, αλλά 3 ώρες. Έκανε αυτό ο Κάρτερ, δηλαδή δεν έκανε τίποτα. Ήταν πάνω σε ένα ποδήλατο. Ναι, ναι, αυτό το... Αλλά δεν ξέρεις, μία έκανε, μία ώρα δεν έκανε. Και έμπαινε μετά και έκανε προπόνηση και γράφαν την άλλη μέρα στις εφημερίδες. Έκατσε μισή ώρα ακόμα και σούταρε. Είτε για πάρτι σας, είτε για να κάνετε δώρο σε έναν αγαπημένο σας φίλο. Από όλες αυτές τις φανέλες, τι είναι η φανέλα θα διαλέγα? Chicago 23. Chicago 23. Εγώ, επειδή είναι συνέχεια αυτό, τα τελευταία 20 χρόνια, όλοι θέλω να τους δώσω τη φανέλα του στο Γιάκοβιτς. Δεν έχω άλλες, παιδιά. Δεν έχω άλλες.